αναδεικνύοντας τη συνέπειά του και σε ό,τι αφορά την τακτική του επαφή με τη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι σε λιγότερο από 1,5 μήνα ξαναπρέπει στη Θεσσαλονίκη. Και σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των έργων που ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια των γενείων της εκθέσεως, ήταν σήμερα εδώ και είχαμε δύο διαφορετικές συσκέψεις. Η πρώτη συσκέψη είχε σαν αντικείμενο την ενότητα των υποδομών. Εκεί λοιπόν 6 συγκεκριμένα ζητήματα συζητήθηκαν, τα 5 τα οποία ήταν εντός ημερήσιας διάταξης και το 1 που ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης κατά την επιθυμίες του Πρωθυπουργού. Τα 5 ήταν το μετρό, ο ΑΣΤ, ήταν η κάθετη οδική άξονα στην Εγνατία οδό και αναφέρομαι στο κομμάτι Θεσσαλονίκη, Έδεσα και το κομμάτι Αμφίπολη, Δράμα. Το επόμενο ήταν η αναβάθμιση περιφερειακής οδού με την δημιουργία της υπερυψωμένης οδού ταχείας κυκλοφορίας, το flyover δηλαδή. Το έκτο ήταν η σύνδεση του οργανισμού λιμένος με αυτοκινητόδρομο και με σιδηρόδρομο και το έκτο που ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν το γήπεδο του ΠΑΟ. Καταλαβαίνετε ότι κάποιοι από εσάς έχετε πολύ μεγάλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι δόθηκαν όλες οι οδηγίες που θα έπρεπε να δοθούν, έτσι ώστε να εμπιστευτεί όσο περισσότερο γίνεται αυτή η διαδικασία, η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που χρειάζεται, έτσι ώστε αυτή η μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης να κατορθώσει να χτίσει το γήπεδο της. Στη δεύτερη σύσκεψη, που ήταν μια σύσκεψη.